της κυβέρνησης να δοθεί προοπτική στον ελληνικό λαό, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τα καθεστωτική νοοτροπία εγχώρια συμφέροντα, βρισκόμαστε εδώ για να αξιοποιήσουμε τη λαϊκή εντολή που λέει προχώρα. Λέει προχώρα στην κοινωνική δικαιοσύνη. Λέει προχώρα στην ανάκαμψη της οικονομίας. Λέει προχώρα στην ουσιαστική ελάμφρυνση του χρέους και όχι σε αυτή που εξαθλίωσε τα ασφαλιστικά ταμεία το 2012 με το περιβόητο PSI. Και έχουμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία τώρα. Εν τέλει, λέει προχώρα στην πάταξη της διαφθοράς, στη διάλυση καθεστωτικών νοοτροπιών που καπηλεύτηκαν επί δεκαετίες τον ιδρώτα των Ελλήνων. Απέναντι στην αποτυχημένη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασπάζεται πρακτικές τύπου «πονάει χέρι, κόβω χέρι». Η κυβέρνηση απαντά με ένα μοντέλο αξιοποίησης των κοινωνικών δομών όπως την προστασία του μισθού και της εργασίας, την αναδιανομή των φορολογικών βαρών. Επιτέλους θα μπει μια συσάχθεια στους φόρους υπέρ των χαμηλών στρωμάτων, την χρήση τεχνολογίας και καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση, τη στήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλειών. Αυτό δεν μπορεί να το επικομίζεται μόνο η Νέα Δημοκρατία για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και ότι εμείς δεν τις δεχόμαστε. Με προϋποθέσεις δεχόμαστε τα πάντα. Την προστασία των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων που μόνο το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή εδώ και τόσα χρόνια τα έχει κοιτάξει. Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την μεταρρυθμιστική έννοια της αύξησης της παραγωγικότητας και όχι με την έννοια της απόλυσης που ασπάζεται η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι η απομείωση του χρέους που σύμφωνα με τη συμφωνία θα ακολουθήσει μετά την πρώτη αξιολόγηση και σε αυτό πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι μας. Είναι εθνικό συμφέρον από όλες τις πτέρυγες εδώ μέσα να βάλουν πλάτη για το χρέος και χαίρομαι πολύ που το δήλωσε διαμέσως ο κύριος Μεϊμαράκης, αρκεί να το δούμε. Μία απομείωση που αποτελεί την ουσιαστική έννοια της ποσοτικής χαλάρωσης. Η διευθέτηση του χρέους θα οδηγεί στη χώρα μας σε μακρά κοινωνική και οικονομική σταθερότητα, πράγμα που θα πυροδοτήσει τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος. Δεν είναι οι φόροι το 23, το 13 ή το 12% για να έρθουν οι επενδυτές να επενδύσουν. Πρέπει να έχουμε σταθερή φορολογία και σταθερή μια σταθερότητα για την οικονομία της Ελλάδος, ανεξαρτήτων φόρων. Όσο για τον τομέα του αθλητισμού, κύριοι, το πάρτι τελείωσε. Σε όσους αγαπούν τον αθλητισμό, θα τους δοθεί πεδίο δόξης λαμπρό για να το αποδείξουν. Αντιθέτως, δεν θα βρουν συμμάχους σε αυτή την κυβέρνηση όσοι διαπλεκόμενοι εμπορεύονται και κατασπαταλούν τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Φτηνοί παραγοντίσκοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όπως ήδη έχει ξεκινήσει. Είσαστε διατεθειμένοι κύριοι της αντιπολίτευσης να κάνετε την αυτοκριτική σας μπας και αλλάξετε τα μυαλά σας. Το ανάθεμα του ελληνικού λαού που έχει πέσει στα κεφάλια σας θα σας ταρακουνήσει καθόλου. Μπας και αντιληφθείτε ότι με τις πρακτικές σας μας φέρατε στο χείλος του γκρεμού 40 χρόνια διακυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Ή θα παραμείνετε στη γωνιά σας και θα κάνετε αυτά που είπε ο κύριος Μεϊμαράκης, πολιτική σκέπτουλα. Που χτίσε ο ελληνικός λαός από αμπερόφιλοσόφους. Ήρθε η ώρα για πράξη. Αυτή η κυβέρνηση είναι καταδικασμένη να πετύχει και θα πετύχει. Βάτε το καλά στο μυαλό σας. Όσο οι πόρτες είναι ανοιχτές στην κοινωνία, τόσα λιγότερα λάθη θα κάνουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Με το ΣΥΡΙΖΑ αρρωγό και την κοινοβουλευτική ομάδα άγρυπνο ελεκτή της κυβερνητικής μηχανής, οφείλουμε να βάλουμε όλοι μας πλάτη και να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα της καθημερινότητας απλών πολιτών που ζούσαν στον περιθώριο εξαιτίας ολιγαρχικών τάσεων. Από πλευράς μου
Μακριά από κάθε προσωπική επιδίωξη, θα παραμείνω απλός στρατιώτης στην προσπάθεια να φέρουμε ξανά στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και μόνο. Σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτές που ζούμε, ας βάλουμε τις πατριδομετρίες μας στην άκρη. Δεν υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο πατριώτες. Όλες οι πτέρυγες πρέπει να συμβάλλουν στην ανάταση του λαού μας. Αυτό είναι το ηθικό καθήκον όλων μας εδώ μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο υπουργός ο κύριος